Θα αναφερθώ σε δύο τέτοιες αναμνήσεις και ίσως να είναι οι πρώτες εγγραφές που με στιγματίζουν και συνεχίζουν να με απασχολούν στον τρόπο που σκέφτομαι και στον τρόπο που σχεδιάζω και στον τρόπο που επεξεργάζομαι τα έργα μου. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, χωνόμουν βαθιά μέσα στο τραπέζι προκειμένου να οικειοποιηθώ αυτό το χώρο και να έχω μια εποπτεία του χώρου. Αναφέρομαι σε ένα τραπέζι κλασικό της κουζίνας που ανοπτικά όπως το έβλεπα τα μόρσα, δηλαδή αυτές οι ενώσεις του ξύλου χωρίς κόλλα ήταν εμφανείς και ουσιαστικά είναι και το πρώτο κατασκευαστικό σύστημα που κατανόησα. Τα ζητήματα της συναρμογής, τα ζητήματα πώς η αδρότητα των υλικών, η υλικότητα γενικότερα, είναι ένα πράγμα που με απασχολεί. Νομίζω ότι μπορεί να πηγάζει και από εκεί, λέμε τώρα. Η δεύτερη τέτοια εμπειρία που έχει σχέση πια με το εξωτερικό του σπιτιού, με την πρασιά και με τον κήπο, είναι αυτά τα σκαλάκια που οδηγούν στην κύρια είσοδο στο πατρικό μου σπίτι. Τρία σκαλάκια με μαρμάρινη επίστρωση που θυμάμαι πολύ καλά ότι η υλικότητά τους, ο τρόπος που συσσόρευαν, ας πούμε, για παράδειγμα, τον ήλιο τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, τα παγωμένα μάρμαρα του χειμώνα, αυτή η θερμοκρασία δηλαδή, τη θυμάμαι χαρακτηριστικά, όπως κατανόησα τι σημαίνει ρίχτης, τι σημαίνει η απόσταση μεταξύ των σκαλιών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το πώς πίεζε τη ραχοκοκαλιά μου, ας πούμε, το μάρμαρο και σωματομετρικά και στις δύο περιπτώσεις, το σώμα δηλαδή είχε άμεση σχέση, άρχισε να κατανοεί, να καταγράφει, να είναι το εργαλείο κατανόησης του χώρου. Είμαι εικαστικός καλλιτέχνης και διδάσκω στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου, εδώ του δικού μας της Αθήνας, πλαστική. Κάτι συνώνυμο της γλυπτικής. Στην προσωπική μου δουλειά αυτό, αν κάνω ένα flashback και κοιτάξω τα τελευταία 20 χρόνια τι με έχει απασχολήσει, χοντρικά θα εντοπίσω τρεις διαφορετικές ενότητες, αλλά με κάποιο τρόπο αυτές οι ενότητες συνδέονται. Η πρώτη ενότητα έχει σχέση με ταξίδια που έκανα στο παρελθόν στα Βαλκάνια. Στις αρχές του 2000 πήγα σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων, στην πρώην Ιουγκοσλαβία, σε αρκετές περιοχές, διαφορετικά κράτη πια, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Προσπάθησα να καταγράψω, να χτίσω προσωπικά εργαλεία καταγραφής του χώρου και μέσα από τις εικόνες να αναδυθούν ζητήματα που έχουν σχέση με την ιστορία των Βαλκανίων. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Όλο αυτό συνηγορεί στο να ψάξω και να βρω κομμάτια της προσωπικής μου ταυτότητας. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση της Ελλάδας με τα Βαλκάνια. Η ιστορία, ας πούμε, τι ρόλο παίζει μέσα στον ψυχισμό, ας πούμε, ενός ανθρώπου. Όλα αυτά τα ζητήματα απαντήθηκαν μέσα από αυτές τις περιηγήσεις σε αυτές τις χώρες. Η βασική αφορμή ήταν η καταγραφή ενός αυτοκινήτου, είτε της τοπικής αυτοκινητοβιομηχανίας, αναφέρομαι στα αυτοκίνητα Yugo, Ζάσταβα, λεγόντουσαν παλιά, στα Ντάσια, στις γερμανικές Mercedes, που όμως στην Αλβανία είναι πολύ διαδεδομένες και υπάρχουν πολύ μέσα στον αστικό ιστό, των Τυράννων για παράδειγμα. Και μέσα από τις καταγραφές ανθρώπων και αυτοκινήτων προσπάθησα να αναδυθεί, ας πούμε, κάποια κομμάτια του πολιτισμού και της κουλτούρας, ας πούμε, αυτών των χωρών. Τι είναι Βαλκάνια, λοιπόν, ήταν το γενικό ερώτημα. Η δεύτερη ενότητα, που αρχίζει στις αρχές του 2010, αλλάζει εργαλεία, ξεφεύγει από αυτή την πανοραμική άποψη της πόλης, η εικόνα γίνεται πολύ πιο στενή, εστιάζει πια σε σημεία της πόλης και μέσα από αυτόν τον πληθωρισμό του παρελθόντος καταλήγει όλη η έρευνα να γίνεται μόνο στον άξονα της οδού Πατησίων.
Από το σπίτι μου λοιπόν μέχρι το κέντρο της πόλης χρησιμοποιώ καθημερινά αυτόν τον άξονα και εξονυχιστικές καταγραφές αστικών δαπέδων και καταστάσεων στο δημόσιο χώρο, αλλά πάντα ως λεπτομέρεια, προκειμένου να δώσει πληροφορία για το όλο, για το σύνολο. Η τρίτη περίοδος, η τρίτη ας πούμε ενότητα εργασιών, έχει σχέση με μια πιο εσωτερική κατάσταση, με αναζητήσεις που αναδύονται από τη μνήμη την προσωπική μου και σιγά σιγά συνηγορούν επίσης στο χτίσιμο αυτής της προσωπικής ταυτότητας, ποιος είμαι. Οπότε και τα τρία, οι τρεις αυτές διαφορετικές ενότητες είναι τα στοιχεία που συγκροτούν την προσωπική μου ταυτότητα. Η δουλειά μου νομίζω ότι συνδέεται πολύ με τις παιδικές αναμνήσεις, με αυτές τις πρώτες εγγραφές που λέγαμε νωρίτερα, που ουσιαστικά καθόρισαν τη σχέση μου με την υλικότητα, τη σχέση μου με τις μορφές, με τις εικόνες. Μια μεγάλη ενότητα έργων που έχω κάνει αρκετά πρόσφατα, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια του χώρου και πώς ο χώρος εντάσσεται στη δουλειά μου, λέγεται «Οι εικόνες που με στοιχιώνουν». Είναι εικόνες πολύ δυνατές, φωτογραφίες και αντικείμενα, τα οποία με κάποιο τρόπο ήταν μετέωρα στη σκέψη μου και έπρεπε να τα κατανοήσω. Αυτοί οι τρόποι κατανόησης που θυμίζουν κάπως την διαχείριση ενός αρχείου, την τέχνη του αρχείου, με πρακτικές που θυμίζουν επίσης την επιστημονικότητα ενός αρχαιοθέτη, που χρησιμοποιεί ένας αρχαιοθέτης, κάνουν μετατοπίσεις και προσπαθούν να βρουν μορφές και έννοιες αρκετά προσωπικές, αλλά που με κάποιο τρόπο θα ανοίξουν και θα τις κατανοήσουν κι άλλοι. Θυμάμαι για το παράδειγμα με τις υλικότητες που αναφερθήκαμε πριν και τα σκαλάκια, ένα γλυπτό που έκανα, που ήταν η ακριβής αποτύπωση των σκαλιών από μέταλλο. Ο τρόπος που αυτό το γλυπτό φτιάχτηκε ήταν πάλι ένας σωματικός. Ουσιαστικά δεν μέτρησα κάτι. Η σωματομετρική μου σχέση που έχω αποκτήσει με αυτό το αρχιτεκτονικό μέλος του πατρικού μου σπιτιού ήταν ο τρόπος που κατασκευάστηκε. Φαινομενικά μπορεί να ήταν κάπως στρεβλός, λάθος οι διαστάσεις του, αλλά ουσιαστικά ήταν η εμπειρία που έχει αποτυπωθεί μέσα μου. Ένα άλλο θέμα είναι τα δάπεδα, τα αστικά δάπεδα. Τα αστικά δάπεδα, λοιπόν, εκεί που συνήθως περπατάμε, οι ρηγματώσεις των δαπέδων που πολύ συχνά μέσα από την παρατήρηση προκύπτει κάποιο είδους χαρτογράφηση, προσπαθείς να ανακαλύψεις χάρτες μέσα από αυτό. Αυτές είναι οι διαδικασίες που προφανώς τις κάνουμε όλοι. Δηλαδή, πώς ένα σχήμα, μια τυχαία φθορά μπορεί να μας ανασύρει εικόνες, αλλά ο τρόπος που της αποτύπωσης είναι εντάσσεται στα προσωπικά εργαλεία. Στον άξονα της Πατησίων, για παράδειγμα, έχω αποτυπώσει πάρα πολλές λακκούβες στο ένα προς ένα. Έχω κάτσει λοιπόν στην άσφαλτο, έχω μετρήσει, έχω αποτυπώσει, προκειμένου αυτή η διαδικασία της μνήμης που αποκτά υλικότητα μέσα από τη βάρβαρη χρήση του υποκειμένου να έχει κάποιο νόημα, να καταγραφεί. Αυτή πάλι ένα άσκοπο πράγμα, ζητήματα που ουσιαστικά δεν έχουν καμία λογική. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι που συνηγορεί σε αυτή την υπερβατικότητα που οφείλει να έχει η ίδια η σύγχρονη τέχνη. Τη στιγμή της δημιουργίας, τη στιγμή που φτιάχνω ένα έργο, αν και δεν συμπεριλαμβάνω, ας πούμε, στη διαδικασία μου ότι ένα κομμάτι των θεατών μου θα είναι, ας πούμε, και μικρά παιδιά, ένα κομμάτι αυτών που θα δουν και θα κατανοήσουν τα έργα μου θα είναι μικρά παιδιά,
Νομίζω όμως αυτό ίσως να συμβαίνει. Και όχι μόνο στη δική μου δουλειά, αλλά και όλη η σύγχρονη τέχνη, επειδή έχει κάτι το παιχνιώδες, νομίζω ότι είναι κάπως θελκτικό για τα μικρά παιδιά. Η διαδραστικότητα, για παράδειγμα, ή το παιχνίδι, που, αυτός ο χώρος παιχνιδιού, το ότι μπορείς κάτι να τα αγγίξεις. Ενώ πηγαίνοντας στο μουσείο, ένα παιδί πρέπει να νιώθει αρκετά περιορισμένο ότι δεν μπορεί να ακουμπήσει τα εκθέματα. Η σύγχρονη τέχνη αφήνει έναν χώρο και μιας απτικής αντίληψης της ίδιας της μορφής. Αυτή λοιπόν η διαδικασία νομίζω ότι είναι αρκετά θελκτική για τα παιδιά. Εγώ προσωπικά επενδύω, έχω και ένα μικρό γιο ο οποίος παρακολουθεί πολύ στενά το τι κάνω. Εγώ προσωπικά επενδύω σε μια σχέση που θα χτιστεί με αυτά τους νέους ανθρώπους, τα μικρά παιδιά, οι οποίοι να είναι μακροπρόθεσμοι. Δηλαδή αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να προσφέρω κλειδιά που θα ξεκλειδώσουν μια αφήγηση και όχι αυτή η βραχυπρόθεσμη σχέση με την διάδραση. Ένας τρόπος λοιπόν να ξεκλειδώσεις την αφήγηση, που ένα πασπαρτού μάλλον να ξεκλειδώσεις την αφήγηση, που είναι αρκετά ευρύ και μάλιστα είναι ένα εργαλείο κατανόησης και γενικά της σημερινής ζωής, του κοινωνικού ζητήματος, ας πούμε, που μας απασχολεί, της πόλης. Όλα αυτά λοιπόν είναι αρκετά σημαντικό να εξασκηθούν και όχι απαραίτητα η γνωσίμαντη διάσταση θεατή έργου. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι ένα μικρό παιδί θα αποκτήσει τα εργαλεία κατανόησης ευρύτερων ζητημάτων. Να ανακτήσει μόνο του βαθύτερες αφηγήσεις του αρχιτεκτονικού χώρου, της μνήμης που διέπει την πόλη. Αυτό που λείπει από το σχεδιασμό του χώρου σήμερα, και αναφέρομαι και στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο χώρο, είναι αυτή η οικειοποίηση. Τρόποι λοιπόν οικειοποίησης του ίδιου του χώρου. Αν ένα παιδικό δωμάτιο δεν είναι ακατάστατο, ας πούμε, αν δεν κυριαρχεί αταξία, έτσι όπως την καταλαβαίνουμε σαν όρο, τότε υπάρχει θέμα. Το ίδιο ισχύει και για το δημόσιο χώρο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στην προσχολική ηλικία του γιού μου, όταν ήταν δηλαδή 4 και 5 χρονών, που ξεκινούσαμε να κάνουμε μια βόλτα στο πάρκο. Το προγραμματίζαμε από πριν, και λέγαμε ότι πρώτα είναι η επίσκεψη στο πάρκο, η παιδική χαρά και στην επιστροφή θα αγοράσουμε παγωτό. Όταν αφού την πρωτοβουλία στον ίδιο, αυτό το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να χαλάσει αυτόν τον προγραμματισμό. Οπότε πρώτα πηγαίναμε στο περίπτερο ή στη ζωχαροπλαστείο, αγοράζαμε παγωτό και στο πάρκο δεν φτάναμε ποτέ. Χανόμασταν μέσα στον αστικό ιστό, χανόμασταν μέσα στην πόλη. Και αυτή η διαδικασία ήταν συγκλονιστική, γιατί ουσιαστικά έκτισε και αυτή τη σχέση μεταξύ μας. Άρχισε να μιλάει και να ρωτάει πράγματα, πολύ διαισθητικά, όχι μόνο για το αρχιτεκτονικό περιβάλλον, για τη ζωή την ίδια, μέσα από αυτές τις περιπλανήσεις. Οπότε αυτό που λείπει είναι αυτό το θέμα της περιπλάνησης, του χασίματος μέσα στην πόλη. Η πόλη είναι φτιαγμένη για να πηγαίνουμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Από το σπίτι στη δουλειά, από το σπίτι στο σχολείο. Όταν λοιπόν χαθεί αυτό το στρατήγημα, αυτό το πρόταγμα, τα πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή θυμίζει λίγο μια περιπατητική περιπέτεια, ας πούμε, που ο Αριστοτέλης δεν είμαι εγώ, αλλά είναι ο Μανώλης, ο γιος μου. Που αυτόν πρέπει να ακούσω και από εκείνον πρέπει να μάθω. Αυτό χάθηκε μετά από καιρό, δηλαδή όταν ξεκίνησε το σχολείο, οι εξωσχολικές δραστηριότητες και εκείνος ο ίδιος πειθάρχησε σε αυτό που είπα πριν, ότι ξεκινάμε από το σημείο Α και πηγαίνουμε στο σημείο Β. Οπότε όλη αυτή η αυθόρμητη, η άσκοπη περιπλάνηση μέσα στην πόλη δεν υπάρχει πια. Ίσως κατά τη διάρκεια της καραντίνας που τα κέντρα εκπαίδευσης όπως και τα κέντρα ψυχαγωγίας ήταν κλειστά, αυτό ήταν ο μόνος τρόπος για να βιώσει τον δημόσιο χώρο, να χαθείς μέσα στην πόλη. Αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά ωφέλιμη, γιατί ανακάλυψα γωνιές της γειτονιάς μου που δεν τις είχα δει ποτέ.
Δηλαδή είναι μια καινούρια οπτική, μια καινούρια ανάγνωση του αρχιτεκτονικού χώρου.